Υπάρχει και η εγκύκλιος που δημοσιοποιήθηκε για τις αυξήσεις στις συντάξεις. Ωστόσο βέβαια, έχουμε να δούμε βέβαια, για να δούμε λίγο Θεοδωρά, πολύ σωστά κάνεις και το αναφέρεις. Λοιπόν, κοιτάξτε, αλλαγές στις αγροτικές συντάξεις, αναφερόμαστε σε αυξήσεις από 1η Ιανουαρίου του 2023, όπως είπα, στα 387,90 έως την 31η Δωδεκάτου, τελευταία μέρα του 2022, ήταν 360 ευρώ. Υπάρχει λοιπόν μία αύξηση της τάξεως, αυτό που είπα και πριν από λίγο, το 7,75%. Το θέμα είναι, καλύπτει τους συνταξιούχους αυτή η αύξηση, τους αφήνει ικανοποιημένους, είναι μία αρχή? Θα μπορούσε η αρχή να είναι ακόμα πιο ηχηρή, να ήταν καλύτερη, να ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό? Είχαμε αυτή την οικονομική δυνατότητα, δημοσιονομικά? Πολλά τα ερωτήματα. Πάμε στον πρόεδρο των συνταξιούχων ΙΚΑ Ηρακλείου, τον κύριο Γιώργο Λενακάκη. Πάμε να τον συναντήσουμε. Πρόεδρε, πώς είστε, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ευχηθούμε πραγματικά η νέα χρονιά να είναι οπωσδήποτε καλύτερη και με περισσότερες αυξήσεις για τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους. Και επιπλέον, μια και έχουμε και μας δίνει τη ευκαιρία, και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, να πούμε να έχουμε και ειρήνη, μια και μπράβο, σωστά, γίνονται σωστά, διάφορα πρόεδρε. Στην περιοχή μας με διάφορους πολέμους. Είναι πολύ σημαντικά. Σωστά, πρόεδρε. Για πείτε μας, θέλω ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με αυτό το ποσοστό της αύξησης, να ξεκινήσουμε λίγο με τους αγρότες. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας πω, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, με πρόσφατα στοιχεία της Elistat, το 34% των συνταξιούχων αμείβονται με κάτω από 500 ευρώ και οι μισοί περίπου συνταξιούχοι, το 46%, αμείβονται με το 6,58. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιες συντάξεις μιλάμε και και τι αυξήσεις περιμένουμε. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν ότι τώρα και 13 χρόνια έχουν να πάρουν αύξηση. Δέχονται μόνο μειώσεις στις συντάξεις και περικοπές όλα αυτά τα χρόνια. Και θα πούμε το εξής, ότι να πούμε και τι έχουν χάσει οι συνταξιούχοι. 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ χάνουν ανά έτος οι συνταξιούχοι από τις περικοπές και του ΕΚΑΣ, περικοπές της 13ης, 14ης σύνταξης και μια σειρά άλλες περικοπές που επέβαλε ο νόμος Κατρούγαλου. Άρα λοιπόν οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις στις συντάξεις τους τα τελευταία χρόνια. Θα περιμένουμε λοιπόν και περιμένουμε από την κυβέρνηση να μας δώσει πιο γενναίες αυξήσεις. Είστε της άποψης γενικά ότι έγινε μια αρχή, είναι κάτι θετικό μετά από 12-13 χρόνια και βλέπουμε, μπορούσε να γίνει μια πιο ξεχωριστή πρωτοβουλία? Ο νόμος Κατρούγαλου, που η κυβέρνηση σημερινή θα τον καταργούσε, που τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει, έλεγε σαφώς ότι οι αυξήσεις στους συνταξιούχους από το 2016 θα δοθούν το 2021. Ήτανε νόμος αυτός, δεν έδινε το 2021 και γίνανε το 2022. Άρα λοιπόν δεν έγινε κάτι ξεχωριστό από τη σημερινή κυβέρνηση, η οποία σκέφτηκε να μας δώσει την αύξηση αυτή το 7,75%. Θα ήθελα εδώ να πω ότι οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν θα δουν καμία αύξηση και αυτή θα είναι πάνω από το εκατομμύριο. Δεν θα δουν καμία αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Και επίσης να πούμε ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι θα δουν κάποια αύξηση, ήδη η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, οι ανατιμήσεις, συνεχείς ανατιμήσεις, η ενεργειακή φτώχεια ήδη έχει ξανεμίσει αυτό το ποσό. Μάλιστα. Πολλά τα προβλήματα. Σίγουρα επικράτησε τα περασμένα χρόνια, κακά τα ψέματα, πρόεδρε, μία ψυχρολουσία. Έχουμε και το κομμάτι του πληθωρισμού. Αυτές οι αυξήσεις δεν ακουμπούν ωστόσο το ύψος πληθωρισμού, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, εμείς, παραδείγματος χάρη, ζητάμε σαν συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων, ζητάμε οι αυξήσεις να είναι στο ύψος του πληθωρισμού και στο σύνολο των συντάξεών μας. Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι το 7,5%, το 7,75% που μας δίνει η κυβέρνηση σαν αύξηση δεν αφορά τις επικουρικές συντάξεις ούτε την προσωπική διαφορά. Αφορά μόνο την εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική.
Εμείς λοιπόν θέμε αυξήσεις στο ύψος του πληθωρισμού και στο σύνολο των συντάξεών μας. Αυτό θα ήταν μια ανακούφιση πραγματικά για τους συνταξιούχους. Πέρα το ότι θα μπορούσε να πάρθουν και κάποια άλλα μέτρα, όπως την κατάργηση του ΦΠΑ σε είδη λαϊκής κατανάλωσης. Για να μεγάλη κουβέντα, Πρόεδρε, μεγάλη κουβέντα ο ΦΠΑ. Αυτός ο ΦΠΑ γενικά πώς αφορά και τι απαντήσεις λαμβάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ξέρετε, η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή σε θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους. Με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους των συνταξιούχων το ότι μας δίνετε πραγματικά το βήμα να πούμε και εμείς τα προβλήματά μας. Ξέρετε, οι συνταξιούχοι ζουν τη σκληρή πραγματικότητα, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουν πληρώσει το τίμημα. Γι' αυτό δεν θα συμβιβαστούμε με ψίχουλα, ούτε με βάουτσερ, αλλά ούτε και με food pass, έτσι που μας δίνει η κυβέρνηση. Θα διεκδικήσουμε πραγματικά τη ζωή που αξίζει ο συνταξιούχος. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας, να είστε καλά.